Κρατούλη και Σάλια Ιωάννα. Είμαι συνήγορο του κυρίου Γραφείου που υπέστη την άδικη. Που υπέστη την άδικη επίθεση και την βιογραφία σε πάνω του, τη σωματική δηλαδή και την αμφιβολή. Τι αποφάσισε το δικαστήριο, το καταδίκασε το όπω τα νόματα το μοιράστε. Το μόνο που ήθελα να τονίσω είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι, τρεις άνθρωποι, ο ένας ο οποίος ευτυχώς τη γλίτωσε με μια μειοφυλά σχετικά σωματική κάτωση. Ο άλλος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με δύο συντραπτικά κατάγματα που πραγματικά σε ηλικία 58 ετών καταλαβαίνει τι συνέπειες έχει αυτό για τη ζωή του. Είναι τρεις άνθρωποι που πήγαν να βοηθήσουν έναν αδύναμο άνθρωπο, ένα άτομο με αναπηρία και βρέθηκαν οι ίδιοι εργαζόμενοι στο ακροατήριο. Δηλαδή, το μήνυμα, αν ευτυχώς που καταδικάζεται ο Δράστης, γιατί αν εφωνόταν, το μήνυμα θα ήταν ότι μη βοηθάτε κανέναν, γιατί θα βρείτε το βελά σα. Το βρήκα πρακτικά και ήδη ο νοσηλευόμενος δεν ξέρω αν το έχει μετανιώσει. Σήμερα καταθέσατε και μήνυση για τον 59. Ναι, κατέθεσα και μήνυση για βαριά σκοπούμενη, βαριά σωματική βλάβη. Είπες τι, περιγράφεις τη μήνυση του ότι το χτύπησε, πήρξαν πάνω του κλπ. Σας αναφέρω παραπάνω. Η κατάσταση της υγείας ποια είναι, ξέρετε τώρα. Κοιτάξτε, έχουν κατατεθεί φωτογραφίες στο ακροατήριο. Έχει χειρουργηθεί σε ένα μεγάλο χειρουργείο, ξέρω ότι έχουν τοποθετεί ένα κάθετο σύλλογο από τον γόνατο.